Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα και από θα ξεκινήσουμε με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Χριστόφορο Βερναρδάκη. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο ITV. Καλώς ήρθατε στα Γιάννα, καλώς ήρθατε στο ITV. Καλώς σας βρήκα. Καλή δουλειά να έχετε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Είστε εδώ, βέβαια, προετοιμάζοντας, θα μπορούσε να πει κανείς, το συνέδριο, το αναπτυξιακό συνέδριο, Δευτέρα, Τρίτη, στα Γιάννενα, 20 υπουργοί, ο Πρωθυπουργός. Αν λέγαμε ελάχιστα γι' αυτό, θα δούμε και το ρεπορτάζ στη συνέχεια, τι θα λέγατε για το αναπτυξιακό συνέδριο? Ανοίγουμε μία μεγάλη συζήτηση με την κοινωνία, με τους παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς για την επόμενη μέρα σε όλη τη χώρα. Να δέσουμε ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο που δεν υπήρξε από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα, με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας, με βάση τα πλεονεκτήματα της κάθε περιφέρειας και με βάση τις οικονομικές δυνατότητες που κάθε περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να δώσει, ας πούμε, στον ανταγωνισμό, τον οικονομικό και τον παραγωγικό. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό θέλει ένα σχεδιασμό, αυτό θέλει αξίες, θέλει υπεραξίες, υπεραξίες κοινωνικές πάνω απ' όλα. Αυτή τη συζήτηση κάνουμε, έχουμε ανοίξει ήδη με τα επόμενα συνέδρια και τώρα έρχεται η σειρά της Υπήρου να συζητήσει αυτό το μεγάλο ζήτημα. Πάμε λίγο στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα ήθελα στον απόϊχο αυτής της επίσκεψης να σας ρωτήσω ότι υπάρχει περίπτωση να αντιδράσει αρνητικά η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αναβάθμιση όχι των F-16, που έτσι κι αλλιώς χρειαζόταν, αλλά στην αναβάθμιση της συμμαχίας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μπορεί να αντιδράσουν αρνητικά οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι? Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι νομίζω περισσότερο ερωτήματα που απασχολούν μια συνήθη δημοσιογραφική πρακτική. Όχι, δεν θα επηρεάσουν, διότι η Ελλάδα είναι σταθερά προσανατολισμένη και στις διεθνείς συμμαχίες και στις πολιτικές και στο διεθνή χώρο μέσα στον οποίο κινείται. Αλλά από την άλλη μεριά έχει και την ανεξαρτησία, έχει και τη δυνατότητα να ασκεί πραγματική πολυδιάστατη πολιτική και δεδομένου ότι βρίσκεται σε μια γεωπολιτική και γεωγραφική θέση πάρα πολύ κρίσιμη, επιβάλλεται να συνομιλεί με όλους τους παίκτες, τους διεθνείς παίκτες σε αυτή τη σκακέρα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας παίκτης τον οποίο δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει. Επομένως, όλη η συζήτηση είναι, νομίζω, άνευ ιδιαίτερη συζήτηση. Δεν θα υπάρξει ζήτημα ή δίλημα κάποια στιγμή. Προφανώς, δεν ούτε δίλημα υπάρχει, ούτε σύγκρουση υπάρχει. Είστε Υπουργός Επικρατείας, έχετε στην αρμοδιότητά σας και το συντονισμό του κυβερνητικού έργου. Τεχνικά, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε στο κυβερνητικό έργο σε χρόνο τηλεόρασης αυτό το διάστημα? Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χώρα σε επίπεδο κυβέρνησης, κυβερνήσεων να το πω, και μιλάω για την κυβέρνηση ως διοικητικό θεσμό, έτσι, δεν έχει συγκροτημένες δημόσιες πολιτικές για όλα τα θέματα. Πρέπει πολλές φορές να τις φτιάξει, διότι εδώ είχαμε μία παράδοση, αν θέλετε, από τη δεκαετία του 90 και μετά, όπου στην ουσία όλες τις δημόσιες πολιτικές τις ασκούν ή τις σχεδιάζουν ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν καταστραφεί διοικητικές δομές, έχουν καταστραφεί νομοθετικά εργαλεία, έχουν καταστραφεί αναπτυξιακά εργαλεία και είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανασυστήσεις σε χρόνους τόσο μικρούς όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση αυτή έχει να κάνει με το πώς παράγει και συγκροτεί δημόσιες πολιτικές για όλα τα θέματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει τη δυσκολία του είναι ότι πολλές φορές συμπίπτουν αρμοδιότητες, ίδιες αρμοδιότητες, σε πάρα πολλά επίπεδα της διοίκησης και πολλών υπουργείων μαζί. Αυτό είναι επίσης ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα. Και βεβαίως όλες οι ανισορροπίες που παράγονται από το γεγονός ότι έχουμε φτιάξει δομές όπου την οικονομία την έχουμε ως πρώτη και όχι το κοινωνικό κράτος και εμείς θέλουμε να αντιστρέψουμε αυτή την προτεραιότητα. Νομίζω ότι είναι οι τρεις μεγάλες βασικές, αν θέλετε, τα τρία μεγάλα βασικά προβλήματα συντονισμού. Κάποιοι υπουργοί υστερούν από το κυβερνητικό σχήμα και για ποιους λόγους? Προφανώς δεν θέλω να το προσωποποιήσω. Προφανώς κάποια υπουργεία θα έλεγα υστερούν. Είναι γεγονός αυτό. Και υστερούν διότι σας εξήγησα ποιος είναι ο λόγος. Υστερούν στην ουσία οι δομές που έχουν. Νομίζω δηλαδή ότι αν θέλαμε να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή στη διοικητική δομή, θα έπρεπε να ξεκινούσαμε πια από την συγκρότηση των αρμοδιοτήτων και να φτάναμε μέχρι
την ανασυγκρότηση των υπουργείων, δηλαδή και των αντικειμένων. Εκεί νομίζω είναι το μεγάλο πρόβλημα και όχι τόσο στα πρόσωπα. Επομένως, αν με ρωτάτε, αν υπενήσεστε περιπτώσεις ανασχηματισμού. Ναι, εκεί θα πάμε τώρα. Δεν υπενήσουμε. Ανασχηματισμό θα χρειαζόταν. Θα έλεγα. Θα έφερνε αποτελέσματα τεχνικά. Αυτή τη στιγμή όχι. Αυτή τη στιγμή τεχνικά και πρακτικά νομίζω ότι θα κλείσουμε την τρίτη αξιολόγηση και κατόπιν θα πρέπει να επανατοποθετήσουμε όλη τη στρατηγική του κυβερνητικού έργου και εκεί προφανώς μπορεί ο Πρωθυπουργός να αποφασίσει και μια τέτοια κίνηση. Αλλά λέω όμως ότι δεν μας χρειάζεται απλώς ένας ανασχηματισμός όταν και εφόσον προκύψει. Αυτό που θα μας χρειαζόταν είναι μια ευρύτατη αναδιάρθρωση και του κυβερνητικού σχήματος. Εξελίσσεται μια κόντρα δικαστών, για να πάμε σε κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, με την κυβέρνηση. Είδαμε και με το πόθεν έσχες υπάρχει μια ανταλλαγή σκέψεων, απόψεων, οπτικών. Ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, μάλιστα, ο αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, είπε ότι κάποιοι κάτι θέλουν να κρύψουν, δείχνοντας τους δικαστές. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι όταν μονομερός και παρά τη βούληση της συντεταγμένης πολιτείας, ένα επαγγελματικό σώμα κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση και μάλιστα σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να είναι, αν θέλετε, το τεκμήριο της ανεξαρτησίας του στην άσκηση του επαγγέλματός του, δηλαδή την οικονομική του αυτοτέλεια και το πόθεν έσχες που έχουν όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί, είναι προφανές ότι σε βάζει σε τέτοιες σκέψεις. Τώρα, σε σχέση με το αν υπάρχει μία διάσταση, εγώ νομίζω ότι έχουμε ένα σώμα λειτουργών, όπως είναι το δικαστικό σώμα, το οποίο είχε πάρα πολλά προνόμια και κατά κάποιο τρόπο είχε αρχίσει να επισέρχεται πολύ έντονα στην άσκηση και της νομοθετικής αλλά και της εκτελεστικής εξουσίας. Επειδή η κυβέρνηση αυτή έχει άλλη λογική και άλλο τρόπο να πολιτεύεται, θεωρώ ότι ένα κομμάτι της δικαιοσύνης, όχι ολόκληρο για να είμαι ειλικρινής, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι των κορυφών της δικαιοσύνης, φοβάται ότι η σημερινή κυβέρνηση θέλει να θίξει αυτού του τύπου την αυτοτέλεια που υπήρχε. Και υπ' αυτή την έννοια αντιδρά με σπασμωδικό τρόπο. Ξαναγυρίζουμε στην κυβέρνηση και στην κοινωνία. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας συνεχίζει να βιώνει μια πολύ σκληρή κρίση, μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Τι πρέπει να γίνει για να πάνε καλύτερα τα πράγματα, κύριε Υπουργέ, από εδώ και πέρα? Οπωσδήποτε οι στόχοι είναι μείωση φόρων, μείωση ανεργίας, αλλά πώς μπορούν να γίνουν αυτά? Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με αυτό που συζητάμε τώρα εδώ, με αφορμή και το συνέδριο, την παραγωγική ανασυγκρότηση. Η Ελλάδα πρέπει να αρχίσει να ξαναπαράγει πλούτο. Δεν μπορεί να έχει μόνο υπηρεσίες. Πρέπει να αρχίσει να ξαναπαράγει πλούτο, πρέπει να ξαναδεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Πάνω σε αυτό πρέπει να φτιαχτεί ένα δομικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Και βεβαίως αυτή την ανάπτυξη που θα φέρει μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να τη μοιράσει δίκαια. Διότι είναι γεγονός ότι οι μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας έχουν υποστεί πολύ μεγάλη μείωση των οικονομικών τους κυρίως θέσεων, η λιτότητα τα έχει εξουθενώσει και αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική μας και είναι αυτή η στρατηγική μας και η πολιτική μας. Πρώτα λοιπόν παραγωγική ανασυγκρότηση με παραγωγή νέου πλούτου, να ξαναμιλήσουμε πια για τη μεταποίηση, να ξαναμιλήσουμε για το πώς φτιάχνεται πια ένας πρωτογενής και δευτερογενής τομέας πολύ ισχυρά συνδεδεμένος μεταξύ του, με προσανατολισμό καινοτομίας, με εξαγωγικό, με παραγωγή νέων καινοτομιών και νέων υπεραξιών κοινωνικών πάνω απ' όλα, και αυτό το προϊόν να το μοιράσουμε πολύ πιο ισορροπημένα και πολύ πιο δίκαια σε όλη την κοινωνία. Πηγαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί ο περισσότερος κόσμος, απαντώντας στις δημοσκοπήσεις, λέει ότι πηγαίνουμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Και εδώ θα ήθελα να πάμε στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Είναι γνωστό, υπήρξατε δημιουργός της VPRC, πρόεδρος επικεφαλής της για μεγάλα διαστήματα. Καταρχάς, γιατί δεν απαντούν οι πολίτες στους δημοσκόπους, γιατί πέφτουν έξω οι δημοσκοπήσεις? Οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω, διότι οι δημοσκοπήσεις, το οποίο τα τελευταία χρόνια, κυρίως με την οικονομική κρίση, έχασε πάρα πολύ αντικειμενικά, έχασε πολύ μεγάλο κομμάτι της δικής του αξιοπιστίας. Άλλαξαν όλα τα δεδομένα πάνω στα οποία στηριζόντουσαν οι δημοσκοπήσεις. Δεν απαντάνε πολύ... δηλαδή οι πολίτες στους δημοσκόπους. Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Μειώθηκε πάρα πολύ ο πληθυσμός που έχει σταθερό τηλέφωνο και το χρησιμοποιεί. Αλλά αυτό όμως επηρέασε πάρα πολύ τη δειγματοληψία. Διότι η δειγματοληψία στηρίζεται στον τόπο κατοικίας, γιατί έχει κοινωνικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Επομένως, ένα μεγάλο κομμάτι είναι της οικολογίας των δημοσκοπήσεων ανατράπηκε άρδιν.
Επομένως, αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Αυτό δεν είναι ελληνικό βέβαια φαινόμενο. Ναι, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο τελευταία έκφρασή του ήταν, παραδείγματος χάρη, στις γερμανικές εκλογές, όπου εκεί δεν έχουμε μεγάλες ανατροπές κοινωνικές και μεγάλα κομμάτια οικονομικής κρίσης. Είναι βαρύ το εκλογικό. Αλλά εκεί το 38-39% που εκτιμάτω για την Χριστιανοδημοκρατία έφτασε στο 32%. Και βεβαίως και είχαμε και στα μικρότερα κόμματα διαφορετικές εκτινάξεις. Στην Αμερική είχαμε τη μεγάλη διάψευση με την εκλογή του Τραμπ, όταν όλες οι είναι παγκόσμιο. Λένε ψέματα στους δημοσκόπους οι πολίτες και δεν μπορεί ο δημοσκόπος να φιλτράρει το ψεύδος. Όχι, δεν είναι θέμα ψεμάτων. Είναι θέμα ότι έχει αλλάξει, δηλαδή να σας το πω διαφορετικά. Δεν μπορεί να βρεθεί μοντέλο να καλύψει. Για να το πούμε, μπορεί να βρεθεί ένα μοντέλο, αλλά αυτό θέλει επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, σε νέες τεχνολογίες. Οι επιχειρήσεις έμειναν πίσω προς αυτή την, πλευρά. Η οικονομική κρίση επηρέασε ακόμα περισσότερο και αυτό είχε το αποτέλεσμα το οποίο όλοι γνωρίζουμε σε παγκόσμια κλίμακα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Πώς βλέπετε, πώς διαβάζετε εσείς τις δημοσκοπήσεις σήμερα, λίγο μετά το καλοκαίρι, τσιμπάει λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ, χάνει λίγο η Νέα Δημοκρατία, κάτω, πολύ κάτω από την αυτοδυναμία. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις ένα κομμάτι κάθεται αποστασιοποιημένο. Σωστά. Είναι, όλα αυτά σας προβληματίζουν. Όλα αυτά είναι περίπου έτσι όπως τα λέτε. Βεβαίως, οι δημοσκοπήσεις απλώς δεν είναι πια το καταλληλότερο εργαλείο. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία για να μετρήσει κανείς και να δει αυτές τις διαθέσεις της κοινής γνώμης. Χρειάζεται μια σύνθετη. Μιλάω για τα τεχνικά εργαλεία. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσει άλλες μεθοδολογίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε κάθε περίπτωση οι επόμενες εκλογές είναι πολύ μακριά ακόμα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση καταφέρει να πραγματοποιήσει αυτό που προσπαθεί με νύχια και με δόντια, δηλαδή επανασύσταση του κοινωνικού κράτους και μεταφορά πόρων από το κράτος στην κοινωνία και από το κεφάλαιο στην εργασία, και να προσέξει πολύ δηλαδή το αποτέλεσμα, έτσι, το πώς οι λαϊκές τάξεις και οι μεσαίες τάξεις θα ανακουφίσουν την πληγωμένη τους θέση, νομίζω ότι τις εκλογές θα τις κερδίσει άνετα. Οι οποίες εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, θα πείτε. Ναι, εντάξει, είναι αυτονόητο αυτό. Θα γίνουν τότε, όχι γιατί το λέει η επίσημη ρητορική, αλλά γιατί το λέει απλώς ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, ο χρονικός που έχει η κυβέρνηση. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές πότε θα γίνουν, γιατί ο Σκουρλέτης λέει ότι θα αποσυνδεθούν από τις ευρωεκλογές, ένα αυτό. Απλή αναλογική. Θα γίνουν και αυτές το φθινόπωρο του 19. Έχετε εικόνα, κύριε Υπουργέ? Ναι. Γιατί έχετε υπάρξει. Ο προσανατολισμός είναι να γίνουν το φθινόπωρο του 19, να αποσυνδεθούν από τις ευρωεκλογές που θα γίνουν το Μάιο του 19. Αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούν και το μεγαλύτερο μέρος και της αυτοδιοίκησης, αλλά και των ευρωπαϊκών θεσμών, διότι η σύμπτωση των δύο εκλογών δεν ήταν υπέρ ούτε των ευρωεκλογών ούτε των δημοτικών εκλογών. Άρα θα πάει κατά τα φαινόμενα το φθινόπωρο του 19, δεν ξέρω αν θα γίνει μαζί με τις βουλευτικές, είναι πιθανό προφανώς, αλλά προσανατολίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών σε αυτόν τον προγραμματισμό. Θα ισχύσει η απλή αναλογική βεβαίως, αλλά αυτά θα τα πει καλύτερα το Υπουργείο Εσωτερικών με την νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη. Μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη. Δύο θητείες. Το πολύ δύο θητείες, αυτό έχει λυθεί. Αυτό δεν έχει λυθεί. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Μάλιστα. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα εξετάζει προφανώς. Δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε πιθανότατα να βρίσκεται στους προβληματισμούς του Υπουργείου. Μάλιστα. Αλλά αυτά θα τα δούμε στην πράξη όταν θα έρθει το νομοσχέδιο. Λεπτομέρειες τέτοιες υπάρχουν αρκετές. Έτσι είναι. Επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσω, ένα τελευταίο ερώτημα. Είστε στο στενό πυρήνα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αν σας ρωτούσα ποια είναι τα δυνατά πολιτικά χαρακτηριστικά του Αλέξη Τσίπρα, τι θα μου λέγατε? Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή τη σπάνια ικανότητα να επικοινωνεί απευθείας με τον κόσμο. Έχει ένα εξαιρετικό επικοινωνιακό χάρισμα και μια ικανότητα να διαβάζει τις αντιθέσεις που προκύπτουν κάθε φορά και να προσανατολίζεται πάνω σε αυτές, δίνοντας λύσεις και διεξόδους. Αυτά τα δύο πράγματα είναι τα πολύ δυνατά χαρακτηριστικά του. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνησή σας, κύριε Υπουργέ? Το πρόβλημα της κυβέρνησής μας είναι ότι παρέλαβε μια κατεστραμμένη χώρα, χωρίς αναπτυξιακά εργαλεία και χωρίς πόρους, και σε ένα στενό ασφικτικό πλαίσιο ασφυξίας οικονομικής από τους διεθνείς οργανισμούς και τους τραπεζικούς οργανισμούς,
και τώρα πρέπει να ξαναχτίσει μια αξιοπιστία και πολιτική και κυβερνητική από το μηδέν. Και αυτό είναι ένα τεράστιο εγχείρημα. Η χώρα βρέθηκε σε μια οικονομική καταστροφή αντίστοιχη με αυτή που είχε μετά το τέλος και του εμφυλίου πολέμου, στις δομές της, στα εισοδήματά της, στον πλούτο που χάθηκε. 65 δις από το ΑΕΠ της χώρας χάθηκαν από το 2010 και μετά. Και αυτό το ΑΕΠ θα πρέπει προφανώς σιγά σιγά να αρχίσει να καταλαμβάνεται ξανά, να αναπτύσσεται ξανά. Είναι μια τεράστια, έχει μια τεράστια δυσκολία. Μην ξεχνάμε ότι είχαν οργανωθεί και πολύ συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα γύρω από τις πολιτικές λιτότητας, που είναι βαθύτατα μέσα στο κράτος, μέσα στην οικονομία, μέσα στους παραγωγικούς θεσμούς. Φοβάστε κάτι τους επόμενους μήνες στην πολιτική συγκυρία, όχι μόνο στη χώρα? Κοιτάξτε, προφανώς αν μιλάμε για τις διεθνείς εξελίξεις, προφανώς πιθανόν ατυχήματα ή οτιδήποτε άλλο, δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα γεωπολιτικά ή τα διεθνή. Στο εσωτερικό της χώρας πια δεν φοβάμαι κάποιο ατύχημα πάντως. Νομίζω ότι μετά και το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και την πορεία που έχει αυτή τη στιγμή προδιαγραφεί εν ώψη και του κλεισίματος της αξιολόγησης, νομίζω ότι πια είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να δώσουμε ένα τέλος αυτόν τον εφιάλτη των μνημονίων και της λιτότητας. Ατύχημα δεν βλέπω από πώς θα μπορούσε να προέλθει εσωτερικά. Χρειάζεται απλώς λίγη υπομονή εκ μέρους της κυβέρνησης και λίγη σταθερότητα, σαφή σταθερότητα για να κάνει πράξη αυτά τα οποία προγραμματίζει. Οι τηλεθεατές αξιολογούν αυτά που λέτε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δημόσια συζήτηση. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Βερναρδάκης, επισκέφθηκε σήμερα τον Περιφερειάρχη Υπήρου, Αλέξανδρο Καχρημάνη.